Ο λόγος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα νοσοκομεία που θέλει να μεταφέρει προσωπικό η κυβέρνηση προς την κλινική Σαραφιανός. Η κυβέρνηση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Ιωαννίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, ήταν άμεση η αντίδρασή σας. Άμεσα την ίδια μέρα συγκαλέσατε συνέλευση σαν Διοικητικό Συμβούλιο και προχωρήσατε χθες και σε παράσταση διαμαρτυρία στη διοίκηση. Ναι, προχωρήσαμε και σε παράσταση διαμαρτυρία στη διοικητρία του νοσοκομείου. Η αλήθεια είναι πως δεν περισσεύει το προσωπικό για να δίνεται δωράκι στους ιδιώτες της υγείας. Και με αυτή την έννοια προχωρήσαμε στην παρέμβαση διαμαρτυρία της απόφασης αυτής της Τρίτης ΥΠΕ για να δώσει μαζί με τις κλίνες που παίρνει από τον ιδιωτικό τομέα να δώσει και προσωπικό για να βοηθήσει στη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, γιατί βλέπετε από όσο έχουμε μάθει εκεί η κατάσταση είναι τραγική από την άποψη του προσωπικού. Ναι, αφού ένα χρόνο τουλάχιστον τον τελευταίο τους έχει απλήρωτους και άλλα χρόνια πιο πριν. Το ξέρουμε πολύ καλά από πρώτο χέρι, γιατί τη φωνή των εργαζομένων από εκεί μέσα μεταφέραμε και μέσα από τη συχνότητά μας και τις διαμαρτυρίες τους. Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι είναι εξαιρετικά ανήσυχοι με αυτές τις μετακινήσεις που γίνονται, κυρίως γιατί γίνονται χωρίς σχέδιο, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς προειδοποίηση και σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο που υποφέρει τα τελευταία χρόνια από την υποστελέχωση και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Τώρα, τι σας έχουν πει? Καταρχήν, τι είπε η διοίκηση του νοσοκομείου, του δικού σας? Η διοίκηση είπε ότι δεν είναι δικιά της ευθύνη, ότι είναι απόφαση του Υπουργείου, απόφαση της ΥΠΕ, μας παρουσίασε και την απόφαση και με αυτή την έννοια ότι δεν μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να παρέμβει σαν διοίκηση, δηλαδή να πει ότι δεν μου περισσεύει προσωπικό? Ακριβώς. Μάλιστα. Και τώρα, όπως τι βλέπετε, ναι. το ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά από τις τελευταίες εξελίξεις από το 2013 και μετά έχει γίνει μια τεράστια δεξαμενή προσωπικού, που άλλοτε φεύγει προς το Παπανικολάου για να καλύψει τα εκεί κενά και όπως βλέπετε και τώρα φεύγει για να καλύψει άλλου τύπου κενά που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Και ήδη όλο αυτό το διάστημα το ψυχιατρικό νοσοκομείο βοηθάει, προσθέτει στις δημόσιες δομές, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα για μας είναι το ότι παρόλο που είναι τεράστιο ζήτημα, όχι μόνο υγειονομικό, αλλά και πλήττει και την ψυχική υγεία του πληθυσμού, ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα σχέδιο της πολιτείας για να εντάξει αυτές τις δομές της ψυχικής υγείας σε ένα γενικότερο σχέδιο τόνωσης, ενίσχυσης, ενθάρρυνσης, αν θέλετε, του πληθυσμού, που δεν πλήττεται μόνο από τον κορονοϊό, αλλά πλήττεται και από έναν καθημερινό βομβαρδισμό στα κανάλια, μια προσπάθεια κατατρομοκράτησης του κόσμου, ο οποίος υποφέρει και ψυχικά. Πρέπει να ξέρετε ότι η ψυχική νοσηρότητα αυξάνεται και με μελέτες που έχουν γίνει από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΗ, αλλά και με πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, αυξάνεται και τουλάχιστον διπλασιάζεται. Άρα σε μια τέτοια συγκυρία θα έπρεπε ο τομέας της ψυχικής υγείας να ενισχύεται αντί να αποψηλώνεται πραγματικότητα. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια αν θα υπήρχε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ουσιαστικά καλύπτεται ανάγκες όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Όπως προκύπτει, ναι. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο, επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί εξ όσων γνωρίζω αυτή τη στιγμή δύο ψυχιατρικές κλινικές στην αρμοδιότητα του δικού μας ψυχιατρικού νοσοκομείου, γιατί εκείνες οι κλινικές έχουν μετατραπεί σε κλινικές COVID. Ναι, του Παπανικολάου και του ΕΧΕΠΑ. Ακριβώς. Ναι. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο εφημερεύει περισσότερες μέρες και καλύπτει εκτός από την Βόρεια Ελλάδα και περιοχές της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Mm-hmm. Και από αυτό το νοσοκομείο παίρνεις πόσους γιατρούς και πόσο προσωπικό μάλλον?
Αρχικά τέσσερις νοσηλευτές. Αρχικά τέσσερις νοσηλευτές. Τώρα στην πορεία μας ειδοποίησαν το ότι μάλλον θα είναι τρεις, αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι έχετε εμείς, εμείς θα απαντήσουμε σε όλα αυτά αύριο με τη συμμετοχή μας στην απεργία και με παράσταση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου στις 9 ώρα το πρωί. Γιατί θέλουμε να δείξουμε και στη διοίκηση αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους και στον λαό της Θεσσαλονίκης που επισκέφτεται το νοσοκομείο καθημερινά την αντίθεσή μας στην υπάρχουσα πολιτική και τις προτάσεις μας για ενίσχυση του δημόσιου τομέα της υγείας. Mm-hmm. Και μιας και σταθήκατε σε αυτό, ποια η γνώμη σας για όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα? Γιατί η κυβέρνηση μας λέει ότι πρέπει να απαγορευτούν, ότι είναι αιτία διασποράς του κορονοϊού. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εντύπωση, αλλά νομίζω την έχετε κι εσείς, ότι με αφορμή την πανδημία εξηφαίνεται και ένα σχέδιο τήρησης του νόμου και της τάξης, επιβολής του νόμου και της τάξης, αλλά και κοινωνικής αποστασιοποίησης, το οποίο θα εξελιχθεί και στην πορεία. Και αυτές οι κινητοποιήσεις είναι σανίδες αντίστασης, σανίδες ενθάρρυνσης, σανίδες ενίσχυσης του φρονήματος του κόσμου. Mm-hmm. Αυτές όταν γίνονται στα πλαίσια της οργάνωσης της τήρησης όλων των μέτρων προστασίας, μόνο καλό μπορούν να κάνουν κοινωνία. Κύριε Ιωαννίδη, να ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.